Σε νέα τροχιά χαλαρώσεων μπήκε από σήμερα η Κύπρος. Χαλαρώσεις ωστόσο με το σταγονόμετρο. Οι νέες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου θα μας συντροφεύουν μέχρι και τις 30 Απριλίου. Τότε, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα επαναξιολογηθούν τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα προκειμένου η κυβέρνηση να καθορίσει το πώς ακριβώς θα περάσουμε το φετινό Πάσχα. Έπειτα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής, οι μαθητές γυμνασίων επιστρέφουν επιτέλους στις τάξεις τους υπό αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων για τα σχολεία και χωρίς διαγωνίσματα σε μια προσπάθεια ομαλής επιστροφής τους. Το σχολείο αναπροσαρμόστηκε, στα γυμνάσια υπάρχουν οδηγίες. Δεν ξεκινάμε με διαγωνίσματα και τυπικές διαδικασίες, να επανενταχθούν τα παιδιά και με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι σας διαβεβαιώ ότι είναι έτοιμοι, πανέτοιμοι να κάνουμε το καλύτερο. Πονοκέφαλο προκαλούν στο Υπουργείο Υγείας περιπτώσεις κρουσμάτων αλλά και στενών τους επαφών που σπάνε τα δεσμά του περιορισμού νωρίτερα από τη συμπλήρωση των 14 ημερών από τη διάγνωση. Σύμφωνα με την ομάδα Εχνηλάτησης, οι περιπτώσεις αυτές αποδεσμεύτηκαν από τον περιορισμό τους είτε με οδηγίες του προσωπικού τους ιατρού είτε με δική τους πρωτοβουλία. Τεράστιο ήταν το ενδιαφέρον για τη διευθέτηση των ραντεβού που ήταν διαθέσιμα για άτομα άνω των 64 ετών. Μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που άνοιξε η πύλη εμβολιασμού, προγραμματίστηκαν 8.600 ραντεβού από τα 17.814. Για αυτή την ηλικιακή ομάδα, η πύλη εμβολιασμού θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή μέχρι και τις 4 Απριλίου στις 7 το βράδυ. Τα περιοριστικά μέτρα για κάποιους φαίνεται να μην αποτελούν τροχοπέδι, λειτουργώντας σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Η αστυνομία τις τελευταίες 24 ώρες προχώρησε συνολικά σε 11.430 ελέγχους παγκύπρια, από τους οποίους προέκυψαν 163 καταγγελίες πολιτών και 13 καταγγελίες υποστατικών για παραβίαση των διαταγμάτων.